Να ξεκινήσουμε από τα αποτελέσματα των εκλογών με το βλέμμα στην προσεχή Κυριακή, τις επαναληπτικές εκλογές. Ομολογουμένως, το δικό σας κόμμα πήγε καλά στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Πού οφείλεται καταρχήν αυτό? Ναι. Όπως είναι γνωστό, εμείς δώσαμε τη μάχη αυτών των εκλογών ενιαία σε όλη την Ελλάδα με τη λαϊκή συσπήρωση, ένα ψηφοδέλτιο κοινό, στις περιφέρειες και στους δήμους, και όντως καταγράφηκε μία άνοδος ιδιαίτερα στις περιφέρειες, σχεδόν στο 3,2%-3,5%, με πάνω από 10,03% συνολικά το ποσοστό που εκφράστηκε στις περιφέρειες, σε 13 περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα. Και βέβαια και σε πολλούς δήμους. Πήραμε έναν δήμο, την Ικαρία, από την πρώτη Κυριακή, και είμαστε σε άλλους 5 δήμους, τώρα στη δεύτερη Κυριακή, όπου δίνουμε τη μάχη για να είμαστε στη δημοτική αρχή αυτών των δήμων. Πού οφείλεται? Οφείλεται στη σταθερή και τη συνεπή στάση του ΚΚΕ όλη την προηγούμενη περίοδο και στην γενική, να το πω έτσι, κυβέρνηση, όπου ασκεί μια αντιπολίτευση υπερασπίζοντας τα λαϊκά συμφέροντα, αλλά και στους δήμους και τις περιφέρειες, όπου οι δυνάμεις μας συγκρούστηκαν με αυτές τις επιλογές των περιφερειακών και δημοτικών αρχών, που είναι επιλογές οι οποίες ενισχύουν συνολικά την αναδεξιακή πολιτική της κυβέρνησης, στηρίζοντας τα επιχειρηματικά συμφέροντα και τους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς. Όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν μέχρι σήμερα, είναι γνωστό ότι πηγαίνουν προς τις περιφέρειες και τους δήμους και σε συγκεκριμένα έργα. Έργα και υποδομές τέτοιες που δεν είναι αυτά που οφείλουν να κάνουν για την προστασία της ασφάλειας και της ζωής του λαού μας και της περιουσίας τους, αλλά έργα και υποδομές που ενισχύουν την κερδοφορία των επιχειρήσεων, είναι σε αυτή την κατεύθυνση της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της πράσινης μετάβασης όπως λένε, που είναι προτεραιότητες βέβαια της ίδιας της κυβέρνησης σε αυτή την περίοδο. Έχετε μια στάση για τον δεύτερο γύρο που είναι μια πάγια στάση σας, λευκό ή άκυρο. Ωστόσο δέχεται μια κριτική αυτή η στάση, ότι θα μπορούσατε να κάνετε ένα άνοιγμα στον προοδευτικό χώρο. Τι απαντάτε σε αυτή την κριτική? Το έκανε και ο κύριος Πελετίδης, δηλαδή ζήτησε από όλες τις δυνάμεις. Εμείς καταρχήν απευθυνόμαστε στο λαό και δεν απευθυνόμαστε σε παρατάξεις. Εκεί που είμαστε λοιπόν σαν λαϊκή συσπήρωση στο δεύτερο γύρο, καλούμε το λαό, ανεξάρτητα το τι ψήφισε, να κάνει την επιλογή του τη λαϊκή συσπήρωση. Γιατί ακριβώς σαν λαϊκή συσπήρωση έχουμε μία γραμμή στους δήμους από θέση αντιπολίτευσης να στηρίζουμε τις διεκδικήσεις του λαού, να οργανώνουμε την πάλη του και να διεκδικούμε αυτά που ανήκουν στο λαό. Είτε στην Πάτρα, είτε στον Τύρναβο, είτε στην Κεσσαγανή, είτε στην Πετρούπολη, είτε στο Χαϊδάρι, είτε στην Ικαρία, είτε όπου αλλού είμαστε εμείς. Θα είμαστε λοιπόν αυτοί που θα μπαίνουμε μπροστά και θα οργανώνουμε την πάλη του. Και αυτό το λέμε στο λαό, ο οποίος άσχετα τι έκανε την πρώτη Κυριακή. Άσχετα τι έκανε την πρώτη Κυριακή, εμείς τον καλούμε τώρα να ψηφίσει λαϊκή συσπήρωση. Εμείς λοιπόν δεν λέμε άλλα στις εκλογές. Τις πρώτες για παράδειγμα και άλλα στις δεύτερες. Ο δεύτερος γύρος είναι γύρος νόθευσης. Να το πω έτσι. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές πάντα υπάρχουν συμμαχίες στο δεύτερο γύρο. Με πλαστά διλήμματα που υπάρχουν. Το δίλημμα για μας είναι ένα. Ή θα υπάρχουν δημοτικές αρχές που θα είναι με τα συμφέροντα του λαού και θα αγωνίζονται, θα αντιεκδικούν, θα είναι απέναντι σε αυτή την πολιτική της κυβέρνησης που δεν δίνει τη χρηματοδότηση που πρέπει να δώσει στους δήμους. Γιατί ξέρετε ότι η ΚΑΠ, ξέρει πολύ καλά ο κύριος Πέτσας, έχουμε μιλήσει και. Εκείνη η αγροτική πολιτική. Λοιπόν, ότι όχι. Όχι, η ΚΑΠ είναι η αυτοτελής πόρη. Ότι αυτοί δεν αποδίδονται όπως πρέπει. 6 δις πρέπει να δίνονται στους δήμους, δίνονται πάρα πολύ λίγα. Πολύ λιγότερα από αυτά. Βέβαια, από τα χρόνια των μνημονίων αυτά μειώθηκαν πάρα πολύ. Δεν έχει αποκατασταθεί αυτό. Δεν αποδίδονται η ΚΑΠ. Με αποτέλεσμα, τι κάνουν οι δήμοι? Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν, αυξάνουν τα ανταποδοτικά τέλη. Κάθε υπηρεσία λοιπόν που έχει πληρώσει ο λαός μας, έχει πληρώσει μέσα από τον άδικο, από το άδικο φορολογικό σύστημα, ξαναπληρώνει πάλι. Και ιδιωτικοποιούνται υπηρεσίες. Ιδιωτικοποιούνται η καθαριότητα, το περιβάλλον, ο ηλεκτροφωτισμός και μια σειρά άλλες υπηρεσίες, τροφία στους παιδικούς σταθμούς και όλα αυτά στους δήμους. Λοιπόν, εμείς Διαφωνούμε ριζικά με αυτό. Και λέμε στους δημότες. Και θα πούμε για το νόμο. Και θα πούμε και για τον νόμο. Σε λίγο θα πούμε και για τον νόμο. Επιτρέψτε μου, είμαστε οι μόνοι, γιατί μέχρι τώρα η κυρία Πουλ, μέχρι τώρα έχουμε δει τοπικές διοικήσεις, δημοτικές διοικήσεις και περιφερειακές, οι οποίες ασκούν μια πολιτική αυτή του εύκολου δρόμου, δεν διεκδικούν τη χρηματοδότηση και πηγαίνουν λοιπόν και ξαναφορούν. Μια κουβέντα θα ήθελα, επειδή θα μιλήσουμε για τον νόμο σε λίγο. Θα μου επιτρέψετε, θα μιλήσουμε σε λίγο για τον νόμο και θα πει. Λυπάμαι. Τι μου λέτε, λυπάστε? Ακούστε. Λυπάμαι που συμβαίνει αυτό στο ΚΚΕ. Αυτό λυπάμαι. Αυτό λυπάμαι που συμβαίνει αυτό στο ΚΚΕ. Δηλαδή να έχει και αυτό να εκφράζει μια άλλη μορφή αλαζονίας και να μένει στο απειρόβλητο. Τι λέτε, κυρία μου, τώρα? Τι λέτε, κυρία μου? Αυτό που ακούτε. Αλαζονία το ΚΚΕ. Επιτέλους, ναι, φυσικά. Όταν λέει το ΚΚΕ, ψηφίστε μας, αλλά εμείς καλούμε τον κόσμο για άκυρο και λευκό. Ακούστε. Λοιπόν, στο Δήμο της Αθήνας εχθές να μείνουμε λίγο στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, για να περάσουμε στο δεύτερο γύρο. Του Παχογιάννη. Με τον κύριο Δούκα, ναι. Τι μάθαμε από αυτό το debate? Μάθαμε ότι συμφωνούν σε όλα. Καθόλου. Στις προτεραιότητες τους. Την πράσινη πόλη, προτεραιότητα τουρισμός και το καθεξής. Και από την άλλη, βέβαια, τι μάθαμε επίσης? Ότι μόνο η αντιπολίτευση στο Δήμο της Αθήνας θα είναι λαϊκή συσπήρωση. Αυτό μάθαμε από το debate που έγινε χθες. Όλοι οι υπόλοιποι, όπως και στην προηγούμενη περίοδο, για τον μεγάλο περίπατο, συμφώνησαν όλοι. Αν δεν είχε συμφωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε συμφωνήσει το ΠΑΣΟΚ, αυτό δεν θα γινόταν. Δεν είχε πλειοψηφία ο Παχογιάννης. Συμφώνησαν όμως. Όχι μόνο σε αυτό. Και σε τα υπόλοιπα. Για το βοτανικό, για τις παραχωρήσεις. Όλα αυτά συμφώνησαν την προηγούμενη περίοδο στη Δημοτική Αρχή με τον Παχογιάννη. Μια κουβέντα, και ξαφνικά σήμερα έρχονται και λένε να κάνουμε μέτωπο ενάντια στον Παχογιάννη. Σε αποφάσεις που πήραν όλοι μαζί, πριν. Μα θα τρελαθούμε κιόλας. Κάντε μου και μια εκτίμηση, παρακαλώ, για Θεσσαλονίκη, για το Δήμο, και για τη Θεσσαλία, για την περιφέρεια. Ακούστε, να πάμε στο δεύτερο γύρο. Εμείς, σας λέω, κάνουμε μια εκτίμηση για εκεί που η λαϊκή συσπήρωση δίνει τη μάχη. Δίνουμε λοιπόν τη μάχη να πιστεί ο εργαζόμενος λαός, οι συνταξιούχοι, η νεολαία, οι αυτοαπασχολούμενοι, ότι έχει κάθε συμφέρον να ψηφίσει τη λαϊκή συσπήρωση σε αυτούς τους Δήμους για να είναι στη Δημοτική Αρχή την Κυριακή που μας έρχεται. Εγώ μιλάω για το δεύτερο γύρο, για όπου υπάρχει ντέρμπι ενδεχομένως, και σας ρώτησα συγκεκριμένα για την Θεσσαλία. Σας είπα λοιπόν, και εγώ συγκεκριμένα. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Κατσότη, παρακαλώ πολύ, να μιλήσει ο κύριος Κατσότης. Το νομοσχέδιο αυτό που συζητάμε, ο νόμος πλέον, ναι, τέλος πάντων, είναι η συνέχεια των παρεμβάσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα από όλες τις κυβερνήσεις. Και τι διαμορφώνουν? Διαμορφώνουν δημοτικές και περιφερειακές αρχές εχθρικές απέναντι στο λαό και τα συμφέροντά του. Αυτή είναι η δική μας προσέγγιση σε αυτόν τον νόμο, όπως και στα προηγούμενα. Γιατί το λέμε αυτό? Υποβαθμίζεται παραπέρα ο ρόλος των Δημοτικών Συμβουλίων και των Περιφερειακών Συμβουλίων. Ενισχύεται αυτό που λέμε η λεγόμενη γιατί υποβαθμίζεται, κύριε Κατσότη? Να σας πω γιατί υποβαθμίζεται. Ενισχύεται η λεγόμενη κυβερνησιμότητα των Δήμων και Περιφερειών. Πέρα από τον άδικο εκλογικό νόμο του 43%, δηλαδή μια δημοτική αρχή η οποία είναι η μειοψηφία στο λαό. Τι έχετε και κάνει τώρα αυτό το νομοσχέδιο? Δίνει λοιπόν τη δυνατότητα στις δημοτικές και περιφερειακές αρχές να γίνονται υπερόργανα του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη, και μέσα από εκεί να περνάνε τα πάντα από ό,τι αφορά τον Δήμο. Με νέες αρμοδιότητες που παίρνουν για τις προσλήψεις, για τις συμβάσεις, για τα πάντα όλα. Άρα λοιπόν υπερόργανα τέτοια, τα οποία αλλοιώνουν παραπέρα, αν θέλετε, αυτό που λέμε, την ίδια την θέληση του ίδιου του λαού. Εγώ είδα ότι ορίζει και τις αρμοδιότητες των αντιπεριφερειαρχών, ότι τους χωρίζει σε θεματικούς και χωρικούς. Επίσης, κυρία, θα τα πούμε. Αυτά ίσχυε και μου προηγουμένως. Ναι. Επίσης, αυτές οι δημοτικές και περιφερειακές, να το πω, επιτροπές, που παίρνουν τις αρμοδιότητες των οικονομικών επιτροπών και της ποιότητας ζωής, τα 3/5 τα έχει ο Δήμαρχος, για να μπορεί να ελέγχει τα πάντα. Η μειοψηφία θα συμμετέχει και μπορεί και να μην συμμετέχει. Και αν συμμετέχει, θα είναι αυτοί που δεν εκπροσωπούνται, θα είναι χωρίς δικαίωμα ψήφου. Λοιπόν, αυτές λοιπόν είναι οι επιτροπές. Άρα λοιπόν τι κάνει? Ενισχύεται ακόμα περισσότερο ο ρόλος του Δημάρχου. Μονομοποιούνται αυτά τα υπερόργανα. Νομοποιούνται αυτά τα υπερόργανα. Θα τα πείτε, τα είπατε. Βλέπω και πολλές ρυθμίσεις για τηλεδιασκέψεις. Υποβαθμίζεται η ζωντανή λειτουργία των συμβουλίων, και των δημοτικών και των περιφερειακών. Μέχρι τώρα ίσχυε η δυνατότητα ενός συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη το μήνα. Τώρα, τι κλειώνω όμως, ένα συμβούλιο ζωντανό το μήνα. Ένα μόνο. Λοιπόν, άρα λοιπόν περιορίζεται αυτή η δυνατότητα να είμαι εγώ και εσείς απέναντι και να συζητούμε ένα θέμα και εγώ να σας κοιτάζω στα μάτια και να σας λέω τα πήρες από αυτόν. Έτσι, κανονικά. Τα συμβούλια έτσι γίνονται. Έτσι, και ο ένας ντρέπεται τον άλλον ή ο ένας απέναντι στον άλλον λογοδοτεί. Αυτό λοιπόν σταματάει την διάσκεψη. Και εδώ ξέρουμε από τη Βουλή πώς η τηλεδιάσκεψη, αν πράγματι ενισχύει τη συζήτηση ή τέλος πάντων την ξεπερνά έτσι. Περιορίζει τη δυνατότητα στις παρατάξεις να φέρουν θέματα στο Συμβούλιο. Ένα θέμα θα φέρνει η παράταξη. Ότι δεν είναι εκτός ημερήσιας διάταξης. Ακούστε, ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Και αυτό αν τα αποφασίσει η πλειοψηφία. Ναι. Τι κάνει, λέει, ειδική συνεδρίαση. Έτσι στα δημοτικά συμβούλια. Και στην ειδική συνεδρίαση μέχρι 10 θέματα. Και στην αρχή έγινε μια τροποποίηση βέβαια. Τα 10 θέματα θα μπορούσαν να τα έχει η πλειοψηφία. Τώρα δίνει 5 θέματα στην μειοψηφία και τα υπόλοιπα στην πλειοψηφία. Λοιπόν, αυτή είναι η ειδική συνεδρίαση που λέει ότι θα κάνει. Λογοδοσία, επίγοντα θέματα. Και η αξιολόγηση είναι στη σωστή κατεύθυνση. Λοιπόν, όπως τα λογοδοσία σας είπα προηγουμένως. Είπατε στο Συμβούλιο. Εγώ σας λέω τώρα για το πώς λειτουργεί ένας Δήμος και μια περιφέρεια. Η λογοδοσία θα μπορούσε να γίνει σε κάθε Συμβούλιο. Όταν λοιπόν έρχεται μια παράταξη και θέτει ένα θέμα προημερήσιας διάταξης, είναι συνήθως θέμα που έχει χειριστεί ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή, και φέρνει λοιπόν το θέμα η παράταξη, να σου πω, η εξωματική αντιπολίτευση στον Δήμο. Λοιπόν, ναι. Και γίνεται συζήτηση. Αυτή είναι η λογοδοσία. Τώρα όμως αυτό δεν το κάνει. Σου λέει μετά από 2 μήνες, κάθε δίμηνο θα έχει μια συνεδρίαση που θα υπάρχει λογοδοσία στα θέματα αυτά που θα τίθονται, τα 10 θέματα δηλαδή. Μάλιστα. Που θα τίθονται. Τώρα για το θέμα που λέτε τους αξιολόγησης. Της πορείας ενός δημοτικού έργου, του συνολικού. Ποιοι είναι οι δείκτες λοιπόν της αξιολόγησης που ακόμα δεν έχουν. Θα οριστούν με υπουργική απόφαση, είπε ο κ. Πέτσας. Λοιπόν, λέει στόχος των στοχευμένων πολιτικών και της παρακολούθησης της αξιολόγησης. Ποιοι θα είναι αυτοί οι στόχοι. Εμείς ξέρετε τι λέμε. Είναι παραπάνω από βέβαιο. Στόχος θα είναι ο πιο σφιχτός αναγκαλισμός της δημοτικής αρχής με τις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης και της περιφερειακής αρχής. Πιο σφιχτός αναγκαλισμός. Όπου εκεί τα επιχειρηματικά συμφέροντα θα κάνουν πάρτι. Πάρτι πάνω στις πλάτες του λαού και στις ανάγκες του λαού. Δεύτερο, δεν θα είναι λοιπόν οι επιδόσεις, δεν θα αξιολογούνται για το περιβάλλον, για παράδειγμα. Γιατί εδώ γίνεται χαμός με το περιβάλλον. Ποιος είναι αυτός που καταστρέφει το περιβάλλον σήμερα. Και ποιες είναι οι ευθύνες που έχουν πάρει, που έχουν αποδώσει η κυβέρνηση σε αυτούς που το καταστρέφουν. Τίποτα. Και έχουμε εδώ πολλά παραδείγματα τέτοια για την καταστροφή του περιβάλλοντος. Για πέστε με εδώ στην Εύβοια. Το σχέδιο Μπένου. Έχει ναι ή όχι ευθύνες που πλημμύρισαν τώρα ξανά η Εύβοια. Με το όπως έγινε ο σχεδιασμός αυτός. Πέστε μου στον Εύρο. Τώρα που θέλανε δώσαν άδεια για να κάνουν ΑΠΕ μέσα στα καμένα. Και τα πήραν πίσω μετά από την αντίδραση του λαού. Για πέστε μου, αν δεν αντιδρούσε ο λαός, θα γινόταν η ΑΠΕ μέσα στα καμένα. Πάει λοιπόν περίπατο αυτό που λένε ότι θα υπάρχει αναδάσωση και καμία τέτοια δραστηριότητα μέσα στα καμένα. Επίσης δεν θα γίνει η αξιολόγηση. Δεν θα γίνει η αξιολόγηση όσον αφορά το τι σχολεία έχουμε που παίζουν τα βάνια στα παιδιά. Αν έχουμε παιδικούς σταθμούς, αν έχουμε παιδικές χαρές, αν έχουμε ελεύθερους χώρους. Αυτά είναι έξω από τους δείκτες που θα έχει αυτό το σύστημα που θα είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών. Δείκτες που αφορούν τις ίδιες ανάγκες του λαού μας, που πάνω σε αυτά, αν θέλετε, η λαϊκή συσπήρωση δίνει μάχη. Μάλιστα. Για να μπορούν να είναι τέτοια έτσι ώστε να ικανοποιούν ανάγκες. Και γι' αυτό λέμε αυτή την Κυριακή, μια στα. Έτυχε. Συνέπεσε η συζήτησή μας. Να ψηφίσουν λαϊκή συσπήρωση αυτούς τους Δήμους. Γι' αυτό και κράτησε αυτό το νόμο, για να είναι επίκαιρος. Τέτοιες δημοτικές αρχές που θα αξιολογούνται για αυτά τα έργα τα οποία. Εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθούμε την πορεία εφαρμογής του νόμου. Όσον αφορά την ευζοή, όσον αφορά τα ζώα συντροφιάς. Έχει μεγάλη ευθύνη στην κυβέρνηση. Ναι. Γιατί τα καταφύγια, με συγχωρείτε, παράταση στην παράταση. Και εδώ υπάρχει μεγάλη, να το πω έτσι, ευθύνη της κυβέρνησης, γιατί είναι θέμα υγείας, όχι μόνο των ζώων, αλλά γενικότερα στην κοινωνία. Δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια σε ένα καταφύγιο το οποίο δεν τηρεί κανένα από τους όρους ασφάλειας. Το λέτε εσείς αυτό. Μα τα καταφύγια που λειτουργούν σήμερα, με άδεια που έχουν πάρει, υπόκειται στον έλεγχο για τήρηση των κανόνων για τον οποίο έχουν πάρει την άδειά τους. Από τις αρχές της περιφέρειας. Και σε εδώ λέμε για κάτι άλλο. Παράταση στο να προσαρμοστούν στις αυξημένες απαιτήσεις. Αυτό σας λέω, κύριε Πέτσα. Αυτό σας λέω. Όταν δεν προσαρμόζεται, τι σημαίνει δηλαδή? Ότι λέτε εσείς πρέπει να προσαρμοστείτε σε αυτό. Στην οποία δεν μπορούσαν να τα αποκριθούν. Ωραία, δόθηκε μια παράταση. Το θέμα είναι όταν γίνεται η παράταση. Όταν δίνεται παράταση σε ένα τέλος. Είναι μέχρι τώρα. Μα σας είπα ότι ναι. Από το 48-30 του 21, το Σεπτέμβριο του 21 μέχρι σήμερα, δόθηκαν. Είναι η δεύτερη παράταση. Δεν ξέρω. Θα δώσετε και άλλη παράταση. Σημασία είναι. Θα δώσετε και άλλη παράταση γιατί οι ιδιώτες που έχουν τα καταφύγια. Δύο χρόνια μετά από ένα νέο πλαίσιο, κύριε Κατσωτή, ναι. Το οποίο έκανε μια θεαματική πρόοδο. Αυτή η θεαματική πρόοδος πρέπει να εμπεδοθεί. Το καταφύγιο είναι ένα από τα στοιχεία. Και εγώ, όπως σας είπα και πριν, είναι ένα από τα μικρότερα στοιχεία για να προλάβουμε την ευζοία των ζώων. Εμείς είναι λοιπόν, άλλα πράγματα πολύ πιο προσφατικά. Η ατυπικότητα, οι σύντηση συμβολιασμοί, οι στηρώσεις, η κουλτούρα η ίδια που έχουμε εμείς που συμπεριφερόμαστε. Λοιπόν, πάντως εδώ εσείς φταίτε που υπάρχουν οι παρατάσεις και εσείς φταίτε που υπάρχει αυτή η κατάσταση σε αυτά τα καταφύγια. Που ακόμα δεν έχουν προσαρμοστεί. Καταφύγια που δεν έχουν τις προδιαγραφές που βλέπουν κλείνουν. Δεν επιστρέφουμε, μην επιστρέφουμε στο ίδιο θέμα. Να μείνουμε σε αυτά. Ποιες προδιαγραφές δεν είχαν, αυτές που προδιαγραφήθηκαν. Μην μπερδεύουμε τον κόσμο αυτά που ακούει. Αυτές που έχετε θέσει. Αυτό είναι οι φιλανθρωπικές οργανώσεις όλες αντιδρούν και εμείς συμφωνούμε μαζί τους και πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση έχει ευθύνη. Ήταν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εργαλεία τέλος πάντων στους Δήμους, άστα αν συμφωνήσει κανείς ή διαφωνούσε. Τώρα τα εργαλεία που απομένουν είναι οι αναπτυξιακοί οργανισμοί και οι ανώνυμες εταιρείες. Είναι μια λογική που λέει ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Αυτό καμία σχέση δεν έχει με τους ίδιους τους. Το λαό του κάθε Δήμου, αλλά και με τους εργαζόμενους, οι οποίοι θα πιστούν τις συνέπειες της κατάργησης των νομικών προσώπων.